γραφικά. Ναι, ναι. Ωραία. Σήμερα για να έχει ο κόσμος, αύριο δεν έχουμε κόσμο. Να πούμε, έχουμε να πούμε. Λοιπόν, έχει και κάτι φρέσκο. Ναι. Δεν είναι μεταγραφικό, είναι μια διάψευση της ΑΕΚ, αλλά ήταν λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή. Ότι δεν, αλλά ταιριάζει με αυτό που θα το πιάσουμε από εκεί. Δεν θέλει δεξιμπάκι η ΑΕΚ. Απλά επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα τις τελευταίες δύο μέρες. Αφού έχει τρία, ρε παιδάκι. Πέντε έχει. Αν βάλεις και τον Τατσέγκο και τον Ραντόνια είναι πέντε. Αλλά τρεις έχει. Ναι. Τρεις έχει όντως. Ναι. Ο ένας είναι στη β' ομάδα ο Μπακάκης και έχει άλλους δύο μπροστά του. Ναι. Λοιπόν. Απλά βγήκαν δημοσιεύματα, πολλά, ναι. Αρκετά, δύο-τρία δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τα δημοσιεύματα αυτά. Επειδή εντάξει, εγώ δεν δέχομαι ότι γράφει κάποιος ότι του κατέβει στο κεφάλι. Τα δημοσιεύματα αυτά. Με ποια. Αν έχουν βάση. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τι. Ορμόμενος από πού, ρε παιδί μου, κάποιος να πει για δεξιμπάκ. Ναι. Ότι, για, τι, για να πεις δεξιμπάκ με αυτούς τους τρεις, τα πράγματα είναι ως εξής. Μπακάκης, γεια σας. Φεύγει το Γενάρη, πάμε. Ναι, ναι. Ρώτα, ναι, καλός, αλλά είναι λίγο τρελούτσικος, λίγο αυτό επικίνδυνος. Και μη σε λένε τελικά δεν κάνει. Και ο άλλος δεν βγαίνει. Ναι. Και μη σε λένε δεν κάνει. Ναι. Τέλος, δεν κάνει. Για τα οποία όμως δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ακόμα. Δηλαδή το ένα δεν ξέρεις και να θες να φύγει, δεν ξέρεις αν θα την βρει την ομάδα. Για τα τρία δεν είσαι. Για κανένα δεν είσαι. Για το Ρώτα, εντάξει, είσαι ότι έχει κάποιες ατέλειες και θέλει δουλειά, αυτό το ξέρεις, το έχεις δει. Για το Μισελέν δεν μπορείς να πεις μετά από δύο μήνες ότι δεν σου κάνει. Παίκτης που έφερες από τη Γαλλία, εντάξει, πρέπει να πάρει ένα χρόνο. Και δεν προσαρμόζεται και όλοι οι παίκτες με την ίδια ταχύτητα, έτσι όπως το θέλουν οι ομάδες. Άρα, καλώς βγήκε και έκανε αυτή τη διάψευση, γιατί όντως δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Το να προκύψει θέμα το καλοκαίρι, αν περάσει δηλαδή αυτή η διαδικασία, έχει φύγει ο Μπακάκης και έχουν μείνει άλλοι δύο και δεν έχουν ικανοποιήσει, ναι, να το δούμε τότε. Το καλοκαίρι, ξαναλέω. Εγώ πιστεύω ότι η κουβέντα πρέπει να έχει δύο άξονες. Και να την ξεκινήσουμε από χειμώνα για να την πάμε καλοκαίρι. Γιατί θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον τι θέλει. Γενάρης. Λοιπόν, χαφ, οπωσδήποτε, το έχουμε πει αυτό. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή θα έρθει ένας χαφ. Υπάρχει σκέψη, υπάρχει και ψάξιμο και για δεύτερον. Αλλά ας βρουν τον πρώτο. Είμαστε στη διαδικασία να βρούμε πρώτα τον πρώτο. Εγκαίρος, δηλαδή να είναι εδώ από τις αρχές του Γενάρη, όχι να τον πάμε τέλος του μήνα. Άρα να έρθει ένας παίκτης να βοηθήσει αμέσως. Και μετά, στο επόμενο διάστημα, αν βρεθεί και δεύτερος χαφ, αν βρεθεί και είναι αυτό που θέλουμε, αλλιώς δεν κεγόμαστε κιόλας γιατί Μάρτινο Γαλανόπουλος. Για κάτσε λίγο, εξαροκταριά. Δεν έχω πολύ καταλάβει ποια είναι η προτεραιότητα. Νομίζω ότι είναι box to box. Δύο. Ένας, για αρχή. Ναι, αλλά και ο δεύτερος, ναι. Ο δεύτερος πιστεύω θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το τι θα είναι ο πρώτος. Δηλαδή εκεί θα δουν την ανάγκη. Κατανοητό. Και με σκεπτικό βέβαια ότι κοίταξε να δεις. Υπάρχει ο Σάκοφ, ο οποίος, το συμβόλαιο το οποίο λύγει. Το καλοκαίρι βέβαια, αλλά όπως όλα δείχνουν, πάμε σε μια κατάσταση μη ανανέωση συμβολέου. Άρα και εκεί θα θέλει ένα παίχτη. Και μετά υπάρχει το ερωτηματικό Γαλανόπουλος, πώς θα είναι όταν γυρίσει το Μάρτιο-Απρίλιο, πώς θα μπει κτλ. Ναι, ξέρεις γιατί το λέω. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει τέσσερις παίκτες εκεί. Τέσσερις έχει, τέσσερις ενεργούς υγιείς παίκτες. Ας το Γαλανόπουλο. Το Γαλανόπουλο ναι, τέσσερις. Μόνο εγώ τον έβαζα 11. Με αυτούς μετράμε. Τέσσερις. Αν πάρει δύο, και παίζουν δύο συνήθως. Στην ΑΕΚ αυτή την οποία. Βλέπουμε και οκ, okay, είναι ωραία μπροστά. Για να είναι ωραία μπροστά, πρέπει να παίζουν δύο. Ναι. Δύο. Οπότε, αν πάρει δύο παίκτες παίζουμενους, και το Σάκοφ αλλά και το Λεταλέκ, γιατί τον βάζω τρίτο πλέον το Λεταλέκ. Τρίτος είναι τώρα. Ναι, τους ψηλωτρώει η Μαρμάγκα. Καλά, το Σάκοφ ήδη. Ο Σάκοφ έχει παίξει 6-7 μάτς και είναι όλα αλλαγές. 20 λεπτά και τέτοια. Ναι. Δηλαδή, ήδη δεν φαίνεται ο προπονητής να τον υπολογίζει. Ναι. Ήδη δηλαδή τον τρώει η Μαρμαγκαό. Ναι. Με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν ξέρω να αλλάξει κάτι στην πορεία. Γενικά ο Γιαννίκης πάντως στην επιλογή αυτή του Μιλόγεβιτς Λεταλέκ δεν είναι. Δεν φαίνεται να την πολύ στηρίζει. Ναι. Τον έβαλε βασικό στη Ριζούπολη. Έτσι. Ναι. Του δώσε την ευκαιρία, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει. Όχι. Ούτε ο Σάκοφ είναι αυτό που θέλει. Θέλει παίχτη να βγάζει ένταση ο Γιαννίκης. Έτσι όπως παίζει η ομάδα, όπως θέλει η ομάδα να παίζει και με το δικό του σκεπτικό. Θέλει ένα, στο πω διαφορετικά, θέλει ένα Σιμάνσκι να ξέρει και λίγο μπάλα παραπάνω. Αυτό πήγα να σου πω. Ναι. Ο Γιαννίκης γουστάρει πολύ τα τσιμπούρια ή θέλει και να είναι λίγο μπαλωμένο. Δηλαδή θέλει σιωπηδές. Όχι. Να σε αρπάζουν, να σε στίβει, να σε στίβει. Όχι. Αλλά ο Μανούλης ή θα την κουβαλήσει ή θα την δώσει δίπλα. Έχει το σημόζι γι' αυτό ακόμα. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Όχι, δεν θέλει τέτοιο παίχτη. Πήγα για το top. Ο Μανούλης είναι το top στο. Να σε πάρει, να σου πιει το αίμα. Όσοι, ναι, δεν θέλει. Γι' αυτό τέτοιο. Και τον λατρεύουν οι Τούρκοι. Δεν θέλει τέτοιο. Ναι. Σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Θέλει λοιπόν έναν τύπο. Θέλει έναν τύπο ο οποίος να είναι όπως ο Σιμάνσκι, γιατί ο Σιμάνσκι μπορεί να τον πει μπουκ του μπουκ. Να είναι ένα κούρτιτ. Αλλά δηλαδή. Να ξέρει και λίγο μπάλα. Μπράβο. Ένα κούρτιτ, ένα μίσιτ που έχει ο Πάοκ. Ένα κούρτιτ, ένα τέτοιο παίκτη θέλει. Λίγο πιο γρήγορο, να το πω. Ναι. Να είναι λίγο πιο γρήγορο. Γιατί και ο Σάκοφ έχει ποιότητα. Μεσοεπιθετικά έχει ποιότητα. Από αυτούς που έχουμε στο ρόστερ, αυτή τη στιγμή που συζητάμε τους τέσσερις. Και ο μπαλάτος από όλους είναι ο Σάκοφ. Ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι δεν παίζει, γιατί προφανώς δεν μπορεί να τα αποκριθεί
σε αυτό έχουν που έχουν αλλάξει. Θέλει. Εγώ το λέω και το, στον κόσμο να το καταλάβει. Οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει στο αθλητισμό, Βαγγέλη. Ναι, ναι. Θέλει αθλητικότητα, εκρηκτικότητα, ταχυδύναμη. Ναι, αλλά βέβαια τώρα μου βάζεις εδώ πάμε αλλού. Αλλά εγώ π.χ. σε κάποια μάτια όπως αυτό με τον Απόλλωνα. Ήθελες και ποιητή. Θα ήθελα να τον δω λίγο μέσα να παίζει. Δηλαδή, γιατί να βλέπω το Λεταλέκ. Ναι. Λέω, Σάκοφ, ξέρω, θα μου πάει την μπάλα λίγο μπροστά, θα πατήσει περιοχή. Μπορεί να βάλει γκολ, μπορεί να δώσει μια assist. Δηλαδή, οκ. Ναι. Okay, δεν είδαμε και το Λεταλέκ δηλαδή, και κλάψαμε. Από, μάλλον κλάψαμε, αλλά ναι. για λάθος λόγο, όχι για καλό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά. Συνεχίσουμε, θες. Αφού τα λέμε. Ναι, όχι, βγήκα εγώ και είπα. Δεν βγήκες, καλά τα λέμε. Γιατί για να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι είναι το σωστό. Ναι, όταν λέμε για μια είσοδο, πρέπει να λέμε και για αυτούς που είναι εκεί. Ωραία. Κοίτα, τερματοφύλακας, επειδή μπήκε το θέμα του Τσιφτσί, το οποίο είναι υπαρκτό, έτσι, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, δεν είναι ανάγκη για το Γενάρη. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι τέλος του έτους. Αρχίζει να παίξει ο Τσιντότας κανένα κύπελο. Δεν είναι μόνο κύπελο. Θα χρειαστεί και πρωτάθλημα. Γιατί τέλος του έτους θα μπει για το χειρουργείο Στάνκοβιτς. Okay. Άρα, ένα μήνα θα τον φάει. Εδώ είναι τώρα θέμα επιλογής. Τι κάνεις. Λογικά στηρίζει τον Τσιντότα, έτσι, να παίξει. Παίρνεις όμως παίχτη επισταμένο σε αυτό το διάστημα για να έχεις backup. Λέω, για να έχεις δεύτερο. Ναι. Εννοείται, ποιος είναι ο τρίτος. Ένας πιτσιρικάς. Και θα πάει με τον πιτσιρικά. Χάρης Χατζημάνου. Είναι ανάλογο. Είναι, ρίσκο. Ναι, ρίσκο. Ρίσκο. Θέλει τερματοφύλακα. Βέβαια είναι μικρό διάστημα. Έτσι. Αν είναι δεδομένη. 3-4 μάτς. 2 και 3 μπορεί να είναι και λιγότερα. 3 μάτς μπορεί να σου στερήσουν τα πάντα. Πολλά. Πολλά. Κοίταξε, αν μπει 19 του μήνα νομίζω το τελευταίο μάτς, 19 Δεκέμβρη. Πότε αρχίζει πάλι το πρωτάθλημα. Μετά το κλασικά των φώτων, πότε αρχίζουν. Ναι, μπορεί και να. Ένα μήνα, αν θέλει, μπορεί να χάσει ένα-δυο, δεν ξέρω ακριβώς πώς. Πάντως εντάξει, υπάρχει ο φόβος αυτός. Uh-huh. Το πόσο θα μείνει έξω δηλαδή ο Στάνκοβιτς, αν κάνει αυτόν τον καθαρισμό στο γόνατο. Ωραία, ένα θέμα αυτό του τερματοφύλακα. Μετά. Εντάξει, για στόπερ αυτή τη στιγμή η κουβέντα πήγε πίσω λόγω Μήτογλου. Ήταν ανοιχτή η κουβέντα για του στόπερ για τον Γενάρη, αλλά το ότι ο Μήτογλου εμφανίστηκε έτσι μπροστά πείθει. Θα συνεχίσει να είναι βασικός. Την κόβει τη συζήτηση εδώ. Γιατί εντάξει, ο Τζαβέλας είναι επαρκέστατος θεωρώ για τρίτος. Είναι μια καλή λύση. Λοιπόν, και μετά υπάρχουν οι άλλοι δύο, ο Σβάρνας και ο Λάτσι. Τώρα, αν φύγει ο Σβάρνας, εκεί μπορεί να ανοίξει πάλι κουβέντα. Δηλαδή, αν ο Σβάρνας το επιδιώξει, επειδή δεν παίζει, επειδή βλέπει ότι η μοίρα του λογικά και εκείνου στο επόμενο μάτς μπορεί να είναι η ΑΕΚ Β. Δηλαδή, αν είναι ο Μήτογλου με τον Ολυμπιακό βασικό και ο Βράνιες, ο Τζαβέλας θα είναι στον πάγκο. Δεύτερο πανηγυρικά ο Σβάρνας τον κλείσαμε. 39%. Πήγε τόσο. Σαν μπήκανε, ναι. Αν μπήκανε που δεν είναι ΑΕΚ. Εντάξει. Πάντως ο Σβάρνας, το ξαναλέω, για τους χρόνους που είχε πέρυσι, δεν είναι λογικό αυτό που γίνεται φέτος. Γιατί δεν είναι. Γιατί θα ξεχάσει την μπάλα. Ναι, αλλά πού να, ποιος να βγει να παίξει. Αν δεν είχε γίνει το ξεπέταγμα του Μήτογλου, θα σου έλεγα ναι. Δεν ξέρω. Βγήκε, τα κάλυψε όλα αυτός. Ας πάει στη Β'. Ας πάει σε μια ομάδα. Ας τον δώσει κάπου η ΑΕΚ. Για να τον δει, δανεικό. Δουλεύονται όλα αυτά. Το τι θα γίνει με τον Σβάρνα είναι μια συζήτηση. Ναι. Όπως είναι και με τον Μπακάκη, είναι και με τον Σβάρνα. Σαφώς και. Και για το παιδί πρέπει να είναι 23. Εντάξει, ο Μπακάκης είναι και 30. Ναι. Αυτό σου λέω, δεν είναι τώρα. Να κάθε να λέει. Ξεφαλιάζει. Τώρα άλλη κίνηση για το Γενάρη, το έχουμε ξανασυζητήσει, που θα μπορούσε να γίνει είναι. Δεξιά μπροστά. Αριστερά. Μπροστά. Αριστερά. Αφού αριστερά είναι Τσούμπερ και Καραφλό Βέλος. Ο Βέλος δεξιά. Κάτσε γιατί έχω μπερδέψει θέση. Το Βέλος με το Λιβάη Γκαρσία. Το Λιβάη είναι. Εντάξει, μπορεί θεωρητικά και αριστερά, αλλά τα δεξιά φαίνεται ότι είναι δεξιά η πλευρά του. Και στηρίζω πολύ δεξιά μπήκε. Λοιπόν. Εκεί θα φανεί βέβαια πάλι από τον Τάνκοβιτς εξαρτάται αν θα φύγει ή όχι. Δεν πιστεύω ότι θα πάρει κι άλλο παίχτη, αν δεν έχει καθαρίσει με το Σουηδό. Τι θέλει να κάνει δηλαδή. Αν θα του δώσει κι άλλες ευκαιρίες ή αν αποφασίσει το Γενάρη ότι ξέρεις τι, δεν πάει, πρέπει να φύγει εκείνος, να έρθει ένας άλλος. Και έτσι πάμε για το Γενάρη.